Καλωσορίζουμε τον Αντιδήμαρχο της Καθαριότητας στον Δήμο Βόλου, τον κύριο Καντόλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς σε ήρθατε, εσάς κύριε Καντόλα. και στους τηλεθέατες. Είμαστε στις 100 μέρες, αύριο. Μία μέρα. Θεωρείτε ότι αυτό που είχατε στο μυαλό σας όταν ξεκινούσατε την 1η Σεπτεμβρίου, το έχετε σε ένα βαθμό κατακτήσει, το έχετε πετύχει, να έχουμε δηλαδή μια καθαρότερη πόλη, αν δεχτούμε δηλαδή ότι το στοίχημα της καθαριότητας είχε χαθεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή? Κοιτάξτε, εμένα δεν με ενδιαφέρει τι κάνανε οι προηγούμενοι. Με ενδιέφερε πάντα τι θα κάνω εγώ. Προσωπικά, όταν μου εμπιστεύθηκε ο Δήμαρχος αυτό το τομέα, ήξερα τι με περίμενε, γιατί δεν είμαι και χτεσινός, ξέρω τι μπορεί να συμβεί. Με γνώμονα πάντα ότι πρέπει πριν από όλους να είσαι εσύ μπροστά για να μπορούν να ακολουθούν αυτοί, καθιέρωσα το εξής. Ξυπνάω το πρωί και μπορεί να είναι και πολύ πιο μπροστά και από τους εργαζόμενους. Τι ώρα ξυπνάτε? Μας είχατε πει μια τρελή ώρα την προηγούμενη φορά που ήσασταν. Τέσσερις το πρωί. Τέσσερις. Είμαι μαθημένος να ακολουθώ αυτό το ωράριο, όχι ότι το κάνω τώρα. Και πριν που δεν είχα δουλειά, ξυπνούσα. Το υπόλοιπο σπίτι δεν ξυπνάει, φαντάζομαι, τέτοια ώρα. Πολλές φορές η γυναίκα μου. Εντάξει, όλοι έτσι μου. Λοιπόν, καθόμαστε, θα πιω και το καφέ μου πολλές φορές πρωί και μετά ξεκινάω για τη δουλειά μου. Όταν πάω στη δουλειά, ξέρω ότι έχω 10 αυτοκίνητα, 20 αυτοκίνητα, 30 αυτοκίνητα έτοιμο πόλεμο. Μπορεί στην πορεία να έχω κάποιο πρόβλημα. Με κάποιο αυτοκίνητο, με κάποιον οδηγό, κάτι μπορεί να συμβεί. Άρα θα πρέπει, έχω βέβαια και αρκετά καλούς και έμπειρους συνεργάτες εκεί, αλλά όλοι μαζί προσπαθούμε να μην μείνει τίποτα στην τύχη του. Με πολύ δύσκολο συμβάν τώρα, στα τελευταία, να μην έχουμε προσωπικό ούτε για να κάνουμε την αποκομή. Ένα άτομο σε απορροματοφόρο για πλήρωμα φτάνουμε να κάνουμε. Και σε λέω και πάλι και δημόσια τους ευχαριστώ πολύ, γιατί υπερβάλλουν τον εαυτό τους αυτοί οι άνθρωποι. Πραγματικά, προχθές. Στην έλλειψη προσωπικού οφείλεται το γεγονός, γιατί υπάρχουν γκρίνια στην περιφέρεια, ας πούμε, του Βόλου, στους πρώην δήμους, να το πούμε έχουν έτσι, για να καταλαβαίνουμε, ότι η αποκομιδή γίνεται, μπορεί και άπαξ την εβδομάδα ή δύο φορές την εβδομάδα. Εγώ ξέρω τι θα έλεγα, αλλά κύριε Πολύζο, να περνάω όπως πηγαίνω στην Ερμού, στη Δημητριάδο και στην Ιάσμινο. Έτσι θα ήθελα. Με κάποιες διαφορές, βέβαια. Αν δεν έχεις προσωπικό, ό,τι και να κάνεις, δεν μπορεί και να θες εκ των πραγμάτων. Συμβάσεις πότε θα κάνετε? Μία μέρα σε 100. Αύριο θα μας έρθουν τα δεκάμινα, τα οχτάμινα μας είπανε. Δεν ξέρω, μπορεί και να μην έρθουν, αλλά η διαβεβαίωση είναι ότι αύριο από την υπηρεσία του Δήμου, αύριο θα έρθουν οι εργάτες και μετά από λίγες μέρες θα μας έρθει και το τεχνικό προσωπικό, οδηγή και εργάτες. Θα σας πω ότι έχει δίκιο ο κόσμος για τις ακραίες συνοικίες, γιατί κακά τα ψέματα και το βάρος έχει πέσει περισσότερο στο Βόλο μέσα. Απ' την άλλη μεριά ήθελα να δείξουμε ότι αν προσπαθήσουμε όλοι μαζί και έχουμε και το κατάλληλο προσωπικό και τον κατάλληλο εξοπλισμό, σε λίγο θα δούνε και σκούπες να σκουπίζουν και στην πιο ακραία συνοικία. Θα έχουμε σκούπες και στην Νέα Δημητριάδα και στο Νανοβόλο και παντού. Μέχρι τώρα δεν υπήρχαν. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός είναι παλιός. Μείναμε στην 1η Δεκεμβρίου, έλυγε η τελευταία σύμβαση από τους διμηνίτες που είχαν πάρει. Από εκεί μέχρι τώρα, 3 μήνες και κάτι, παιδευόμαστε να μάθουμε τα σημάζευτα. Δεν είχε προσωπικό. Τα μηχανήματα ήταν, κατά κάποιο τρόπο, ήθελαν αρκετή συντήρηση. Αυτά όλα για να τα κάνεις και τέλος του έτους, που καταλαβαίνετε ότι ο προϋπολογισμός του έτους έχει σχεδόν εξαντληθεί, πάμε στον τελευταίο μήνα, ούτε από θέματα υπάρχουν να πεις ότι θα πάρω από άλλο κωδικό, θα τα φέρω, ούτε τίποτα. Με αυτόν τον τρόπο, καταλαβαίνετε ότι ήταν πολύ δύσκολο το έργο. Καταφέραμε να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Θέλω να πιστεύω ότι από αύριο, αν όντως 10ο μηνός που μας είπανε θα έρθει ο κόσμος, μην θεωρείτε ότι οι 40 υπάλληλοι που θα έρθουν για την καθαριότητα θα είναι και τόσο μεγάλο νούμερο, γιατί να σκεφτείτε ότι ακόμα από το 13 πρέπει να δώσω άδειες. Ξέρετε τι να πει, 13-14 να μην έχουν πάρει οι άνθρωποι άδειες, ποιος το κάνει αυτό? Και γιατί να το κάνει άλλο? Εντάξει, αγαπάνε τη δουλειά τους, αγωνίζονται, ξέρουν ότι από εκεί θα ζήσουν. Αλλά από την άλλη μεριά,
Δεν είναι καλό. Πρέπει να έχουν και αυτοί τουλάχιστον αυτά που πρέπει. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι, να βάγεις η ιστορία με τους κάδους, τους φοίνικες, ας το πούμε έτσι, τους ρομποτικούς κάδους. Όχι, όχι, όχι. Και σήμερα και αύριο που μιλάμε θα πάει κάποιος σύμβουλος δημοτικός του Δήμου, ο οποίος θα τελειώσει τα τελευταία που πρέπει να γίνουν, ώστε να μπουν οι κάδοι εκεί που πρέπει, για να δούμε τι θα πετύχουμε με αυτό. Και στο τέλος, αν πετύχει αυτό το εγχείρημα, να είστε σίγουροι είναι προτιμότερο να έχω 50 ρομποτικούς παρά να έχω 1000 κάδους. Μάλιστα. Οι οποίοι θα τοποθετηθούν πιλωτικά αρχικά, δηλαδή έχετε επιλέξει στο κέντρο. Ναι, αυτή είναι η λέξη. Πιλωτικά, για να δούμε τι γίνεται, γιατί κακά τα ψέματα, αυτοί παίρνουν 50 κάδους μέσα. Οι 50 κάδοι για να τους αγοράσουμε κάνουν 15.000. Αν πάρουμε 50 κάδοι, οι οποίοι κάποια στιγμή είναι και πλαστικοί, φθύρονται, χαλάνε. Ο ρομποτικός είναι ανοξείλωτος. Και όχι μόνο, είναι και καλό υλικό για τους μπαχαλάκηδες. Ναι, μπράβο. Αν καταφέραμε αυτή τη φορά με αυτά που είχε ο Βόλος να μην έχουμε θύματα εντός εισαγωγικών τους κάδους, είναι γιατί δεν υπήρχαν κάδοι στη Δημητριάδα. Τους είχατε απομακρύνει εσείς όμως, ναι. Προληπτικά. Όχι προληπτικά. Η άσμη Δημητριάδα δεν είχαμε καν. Τους είχαμε βγάλει γιατί λειτουργεί αυτό, ναι, το πόδι. Αλλά είδα και πιο ψηλά να τους έχετε απομακρύνει. Γιατί ναι, τους κατεβάζουν, ναι, από τους πιο πάνω δρόμους. Ναι, μας πήραν. Έτσι. Μόνο δύο κάδους καταφέρανε μέχρι να. Μου είχαν πει τα παιδιά, μαζέψαν τους κάδους, τους πήγαμε μέσα στο λιμάνι. Δηλαδή δεν υπήρχε κάδος έξω για να. Εκεί κοντά. Δύο απώλειες δεν είναι και τίποτα. Τέλος πάντων, εγώ δεν θέλω να κάνω τη μισό, αλλά τέλος πάντων τι να κάνω. Όχι, δεν είναι τίποτα, γιατί φαντάζομαι ότι είναι από τα λεφτά που όλοι δίνουμε. Έτσι, και αυτοί οι ίδιοι που τους κάψανε, οι παπάδες και οι μαμάδες θα πληρώνουν. Αυτοί οι ίδιοι δεν πληρώνουν. Εγώ γιατί να πληρώσω την αναλογία μου για το. Δυστυχώς έτσι είναι. Εμείς. Να την πληρώσει μόνο ο μπαμπάς και μόνο η μαμά εκείνου. Αυτοί που φταίνε, αυτοί δεν μιλάνε μετά. Μα συγγνώμη, αυτό δεν γίνεται πουθενά στον κόσμο. Στην Ελλάδα γίνεται. Μα δεν γίνεται πουθενά στον κόσμο. Όταν κάποιος καταστρέφει κάτι, δεν βάζουμε χέρι στο κοινό ταμείο. Όχι. Για να πληρωθεί. Δυστυχώς. Αυτό πρέπει κάποια στιγμή να πάψει να ισχύει. Και ειδού πεδίο δόξης λαμπρών να το ξεκινήσετε εσείς. Ναι. Για όλες τις φθορές που γίνονται σε δημοτική περιουσία. Μα είναι ο ηλεκτροφωτισμός, μα είναι η κάδη, μα είναι οι επιφάνειες των δημοτικών κτηρίων που βάφονται και ξαναβάφονται γιατί κάποιοι, ας πούμε, θεωρούν ότι πρέπει την οργή τους να την εκφράζουμε συνθήματα στους τοίχους ή οτιδήποτε άλλο. Δεν γίνεται. Έχετε απόλυτο δίκιο. Από την άλλη πλευρά. Ναι, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να διορθωθεί. Θέλω να πω να ληφθούν και οι αποφάσεις για να διορθωθεί αυτό. Κακά τα ψέματα, τόσα χρόνια ο Έλληνας έχει μάθει να είναι άμυρος ευθυνών. Δεν με ενδιαφέρει. Εμένα τελείωσα. Εγώ τέλειωσα. Όλοι μας ευθυνόμαστε για το κατάντημα αυτό. Και πώς το διορθώνει το σύστημά μας αυτό. Θα δούμε. Πιστεύω ότι ο κόσμος είναι σε αγανάκτηση, έχει τα προβλήματά του και η πιτσιρικάτα τώρα βρίσκει τρόπο να εκτονωθεί. Μπαίνουν και τα αρχοποιά στη υγεία που τα γνωρίζουμε όλοι μας. Οπότε καταλαβαίνετε άλλο που δεν θέλουν. Μπαίνουν μέσα για να δημιουργήσουν πρόβλημα. Αν όμως αυτόν τον πάρεις και τον πας καταναγκαστικά έργα, τότε θα καταλάβει τι θα πει έργο. Τότε θα καταλάβει ότι πρέπει να του σηκώνεται το πρωί να πάει να βγάλει το μεροκάμα του και άμα έχει χρόνο να πάει να πετάξει και πέτρα, άμα νομίζω ότι μπορεί να την πετάξει. Αλλά αυτή τι να κάνει, αφού όλη μέρα κοιμούνται, τι περιμένει το βράδυ να είναι. Καλά, δεν είναι βέβαιο ότι αυτοί που μετέχουν στο επεισόδιο κοιμούνται το μέρα, αλλά πάσχει. Οι περισσότεροι είναι του ταΐζει ο μπαμπάς και η γιαγιά και η μαμά. Λοιπόν, ποιο είναι το σχόλιο σας για αυτή την ιστορία με την ανάθεση σε μια εταιρεία με blogs. Ναι, για 6 μήνες 12.500 για την προβολή δραστηριοτήτων της ΚΕΚΠΑΔΙΕΚ. Εσείς δεν έχετε ανάγκη προβολής να κρατούμε την πόλη καθαρή και τέτοια. Θα κάνετε κι εσείς κάτι παρόμοιο. Όταν το κάνω τότε θα σας το πω, αλλά όχι. Δεν έχω τέτοιες βλέψεις. Αλλά για να γίνει κάτι θα χρειαζόταν. Δεν μπορεί να γίνει έτσι με ελαφρά καρδία. Νομίζω ότι δεν το είδα. Δεν το έχω παρακολουθήσει. Το άκουσα κατά τη. Δεν είδατε την ανακοίνωση της συναδέλφου σας. Ούτε καν τη διάβασα. Να σου πω την αλήθεια. Να πω την αλήθεια. Αυτό ακούγεται υποτιμητικό. Όχι, δεν διάβασα. Γιατί έφυγα από την υπηρεσία. Να σας ρωτήσουμε δηλαδή όταν θα τη διαβάσετε, να σας δώσουμε λίγο χρόνο. Να τη φέρουμε, να την εκτυπώσουμε, να τη φέρουμε στον κύριο Κατώλο, γιατί προσπαθεί να ξεφύγει τώρα. Όχι, δεν ξεφεύγω. Απλά, τι να κρίνω. Για αυτό που έκανε ο συνάδελφος, οι συνάδελφοι μάλλον κάποιοι, κάτι. Κάτι θα είχε στο μυαλό. Τι να πω τώρα, χωρίς να είμαι στο μυαλό της μέσα, πώς να ξέρω γιατί το έκανε. Ή αν το κάνω εγώ, πιστεύω ότι θα το έχει ο Δήμαρχος σίγουρα, έτσι δεν είναι. Λοιπόν,
Να μην κλείσουμε δυσάρεστα. Είχαμε καταπληκτική γιορτή την Παρασκευή, έτσι. Εξαιρετική γιορτή. Λοιπόν, περιμένετε κι άλλα. Θα σας πω ότι αυτό που έκανε ο Αχιλλέας ο Μπέος είναι να δίνει εντολές. Να λέει, Δημήτρη, κάνει αυτό. Νατάσα, κάνει εκείνο, το άλλο, οποιοδήποτε. Όσοι ασχοληθήκαμε, κοιτάξαμε, ναι μεν να είναι το αποτέλεσμα καλό, αλλά και όλοι μαζί να βοηθάμε ο ένας τον άλλον αν χρειαστεί κάπου. Από ό,τι είδατε, όταν συνεργάζονται αρκετοί, βγαίνει κάτι καλό. Αυτό δείξαμε τώρα. Και τι θα δείτε στο τέλος. Και επένεσε και τους υπαλλήλους του Δήμου, που σημαίνει ότι όταν τους εμπνέεις, μπορούν να ανταποκριθούν παραπάνω από αυτό που βλέπουμε. Τρεις ηλεκτρολόγοι είναι. Έτσι, αν μου δείτε τώρα. Ότι με τρεις ηλεκτρολόγους κατάφερα. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο που κλείνουμε έτσι τη δική μας κουβέντα, γιατί θα κάνω πάσα στην Φέη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα. Που του συνάντησα στο σπίτι του Άι Βασίλη, σε ωραίο περιβάλλον δηλαδή. Ευχαριστώ, Αντιδημάρχε, να είστε καλά.